Ο κύριος Λάμπρου, λέει κύριε Υπουργέ, μιλάει για απαράδεκτη επιχείρηση συκοφάντησης από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, το οποίο προέβαλε κατά τον κύριο Λάμπρου συνομιλίες και ντοκουμέντα που είναι άγνωστο πώς, εντός εισαγωγικών το συνομιλίες και ντοκουμέντα, που είναι άγνωστο πώς περιήλθα στη διάθεση του καναλιού, ενώ βάλει ευθέως εναντίον του κυρίου Λάμπρου για τη στάση του ως μέλους της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα αυτονόητα δικαιώματα χιλιάδων κρατουμένων, γυναικών και ανδρών. Ενώ εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται ο κύριος Λάμπρου, λέει στην ανακοίνωση, και εμείς θα διαβάζουμε, διότι αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική διοντολογία. Ασχολείται με τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα και ειδικά με τα δικαιώματα των φυλακισμένων, στην προσπάθεια οι φυλακισμένοι να μην είναι πολίτες β' κατηγορίας, να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες κλπ. Λοιπόν, με βάση αυτό σας ρωτάμε, λοιπόν, κύριε Παρασκευόπουλο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κύριος Λάμπρου όντως διατέλεσε υπάλληλος μεταγλιτός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του γραφείου του Υπουργού του Δικαιοσύνης, και αυτό είναι γνωστό, υπάρχει εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι δεδομένο. Αλλά για περισσότερα, για το αν το δελτίο του ΜΕΚΑ τα είπε καλά ή όχι, έτσι και να μην το παρακολουθήσω και όλα αυτά. Δεν σας ρωτήσαμε, κύριε Παρασκευόπουλε, δεν θα σας φέραμε σε αυτή τη θέση να σας ρωτήσουμε. Απλώς εγώ από δημοσιογραφική διοντολογία διάβασα την ανακοίνωση του κύριου Λάμπρου. Ο οποίος κύριος Λάμπρου συνεχίζει ότι όταν του ζητήθηκε από το Υπουργείο, μου ζητήθηκε, λέει, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από εσάς δηλαδή, να συνδράμω ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, στην επαφή που πρέπει να έχει το Υπουργείο με όλους τους κρατούμενους, το θεώρησα υποχρέωσή μου. Στο πλαίσιο αυτής μου της ιδιότητας, επισκέφτηκα σχεδόν το σύνολο των ελληνικών φυλακών, όπου συνομιλούσα με μεγάλο αριθμό κρατουμένων και το ίδιο έκανα κάθε φορά που απεργίες πείνας απειλούσαν τη ζωή των κρατουμένων. Ναι. Εγώ πάντως, κύριε Υπουργέ, εντάξει, υπάρχει ένα γενικό, υπάρχει μία αχλή ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί με τρομοκράτες. Επ' αυτού πρέπει να πείτε κάτι. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι, δεν θα σας πω ότι συμβαίνει, ότι αρνούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά και πάλι σας λέω, κάτι το οποίο είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα Ερδίσου, ιδιότητα του κύριου Λάμπρου, είναι δεδομένο και μπορώ να σας το πω. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν το τι έγινε και τι δεν έγινε σε αυτή την υπόθεση. Δεν θέλω να εκφραστώ σε αυτό, γιατί η δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της. Ωραία. Τελευταίο. Όταν αναφέρεστε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, επειδή δεν την έχουμε μπροστά μας, τι λέει η εφημερίδα της κυβερνήσεως? Έχει τον ορισμό του κυρίου Λάμπρου ως μεταθλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, σύμφωνη. Ως με ειδικές αρμοδιότητες, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι οι αρμοδιότητες ορίζονται στο. Έτσι και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ. Δεν νομίζω, αλλά είσαι αρμοδιότητες. Εσάς, κύριε Υπουργέ, έχει απειληθεί η ζωή σας σε κάποια αντίστοιχη κατάσταση σαν και αυτή του κυρίου Πανούση? Κοιτάξτε, έχω δεχτεί και εγώ απειλές. Τις έχω αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο τις αντιμετώπισε ο κύριος Πανούσης και δεν νομίζω ότι πρέπει να τον ψέξω για το γεγονός ότι ο ίδιος ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Μπορεί και οι απειλές οι οποίες επευθύνθηκαν σε εκείνο εδώ και πιο σοβαρές από αυτές που αφορούσαν εμένα. Εσάς σας έχουν απειλήσει όμως? Μα νομίζω ήδη σας απάντησα. Ναι, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν μου λέτε. Δηλαδή, εσείς τώρα, συγγνώμη, τρελάθηκε ο Πανούσης και τα κάνει αυτά τα πράγματα? Μα τώρα τι είναι αυτό που μου λέτε? Αλίμονο, ο κ. Πανούσης είναι σοβαρός άνθρωπος. Εντάξει, είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Εντάξει, θέμα. Δεν μπορείς να καλά το καθομένο. Είπα από την αρχή, το αν το θέμα αυτό έχει κάποια βάση ή όχι, θα κρυφεί τώρα. Εάν το θέμα αυτό έχει κάποια βάση, καλώς θα προβάλλει. Εάν δεν έχει, κακώς. Αυτό θα κρυφεί τώρα. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, εσείς κατά τη διάρκεια της θητείας σας και όταν ο κύριος Πανούσης ήταν υπουργός, είχατε ενημερωθεί? Ο κύριος Πανούσης λέει ότι είχε ενημερωθεί ακόμα και ο πρωθυπουργός. Εάν είναι έτσι, λογικώς θα έπρεπε να έχετε ενημερωθεί και εσείς. Είχατε κάποια ενημέρωση εσείς? Κοιτάξτε, δεν είναι και αυτό κάτι το οποίο αφορά τη διερεύνηση της υποθέσεως. Επομένως, και πάλι σας λέω, δεν μπορώ να αναφερθώ στην ουσία αυτής της υποθέσεως. Θέλω να το καταλάβετε ότι επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, εγώ το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, γιατί αργότερα κάποιος θα πει ότι το δικαστήριο συμμορφώθηκε με την γνώμη του Υπουργού, με αυτό το που ήθελε ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνω εγώ προσωπικώς απολύτως. Το ίδιο δεν θα πρέπει και ούτε χρειάζεται και ούτε μπορούμε να εκφέρουμε και εμείς άποψη, αλλά πάση περιπτώσει κάνουμε και δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Ναι, όχι, εσείς έχετε μεγαλύτερη ελευθερία και οικονομία. Είναι σαφές αυτό. Αρκεί να μην γίνεται ασυδοσία μερικές φορές. Είναι κριτική και διαλεύκανση. Δεν είναι το ίδιο. Υπουργέ, για μένα είναι διαφορετικό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου κάτι. Κατά τη γνώμη σας γενικώς, το κράτος πρέπει να συνομιλεί με φύλακες φυλακισμένων
ή υπόπτων για τρομοκρατία κτλ. Τουλάχιστον όσους έχει στα χέρια του, πρέπει να συνομιλεί ή πρέπει να είναι τυπικό. Καμία επαφή, καμία σχέση ο φύλακας, το κάγκελο από μέσα κτλ. Ναι, εδώ μπορώ να σας πω. Καταρχήν θα έλεγα ναι, να συνομιλεί. Αυτή είναι η θέση μου για την οποία είχα κατακριθεί και στο παρελθόν. Βεβαίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκεφτείτε και τις πιο ακραίες καταστάσεις όπου μία συνομιλία με κάποιον ο οποίος είναι έτοιμος να τεινάξει ένα σπίτι, να σκοτώσει έναν άνθρωπο, μπορεί να οδηγήσει σε μία σωτηρία. Μάλιστα. Αλλά και πέρα από αυτό, ένας κρατούμενος, δεν πάβει να είναι άνθρωπος, είναι διοικούμενος και αν έχει κάποια αιτήματα τα οποία είναι βάσιμα γιατί αφορούν τις συνθήκες αυτές οι οποίες πρέπει όντως να υπάρχουν κλπ. Ασφαλώς η πολιτεία θα τον ακούσει και θα τον ακούσει και στοργικά. Αυτός είναι ο θεσμικός της ρόλος. Ναι. Απλώς η πολιτεία δεν εκβιάζεται σε καμία περίπτωση. Δεν εκβιάζεται. Αυτό είναι άλλο. Δεν εκβιάζεται. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας αρχίσουν απειλές. Να πει εγώ θα βάλω βόμβα, σκοτώσω αυτό, σκοτώσω και σκοτώσω τον άλλο. Παραμένει το επίπεδο της συνομιλίας στο ανεκτό επίπεδο κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, γιατί σε περίπτωση που θα υπάρχουν αξιόπινες απειλές, θα πρέπει να κινηθεί δικαστικώς η πολιτεία ή θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και πάλι να το διαχειριστεί με θεσμικό τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιος να απειλείται και να συνεχίζει τη συζήτηση, τουλάχιστον εγώ δεν θα το καταλάβαινα. Το κάλυψε αυτό με την προηγούμενη φράση ότι δεν εκβιάζεται η πολιτεία. Δεν εκβιάζεται. Με συγχωρείτε, δεν σας ακούω. Λέω, το καλύψατε και αυτό προηγουμένως λέγοντας ότι η πολιτεία δεν εκβιάζεται. Συζητάει, αλλά δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, βέβαια, δεν είναι λογική η πρόταση. Έτσι δεν επιτρέπεται να εκβιάζεται, δεν επιτρέπεται να συνεχίζει ένα διάλογο ο οποίος είναι εκβιαστικός. Πάντως αυστηρά δημοσιογραφικά οφείλω να πω ότι ούτε ο πρώτος είστε, ούτε η μόνη χώρα υπάρχει στον πλανήτη αυτό που έχει βάλει κάποιον υπεύθυνο, ξέρω εγώ, από το αντίστοιχο Υπουργείο να συνομιλεί με ομάδες φυλακισμένων. Πότε προσελήφθη ήθελα. Να σας πω επίσης ότι η επικοινωνία με τους κρατούμενους και με ανθρώπους παγκοσμίως είναι αυτό. Όχι, πότε προσελήφθη. Μπορώ να πω κάτι? Μισό λεπτό, ένας. Να πείτε κάτι, ναι. Δεν ακούσαμε τον Υπουργό, τι ήθελε να πει. Για την επικοινωνία λέει με τους... Ναι, έλεγα ότι άλλωστε η επικοινωνία με ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη πλευρά δεν είναι, ας πούμε, με ένα κρατούμενο που είναι εντός των τυχών. Δεν είναι μόνο θέμα της δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προσπαθεί για τη δικαιοσύνη και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε όλες τις χώρες του κόσμου έχει στελέχη της τα οποία προκειμένου να εξαρθρώσουν το έγκλημα κάποια στιγμή κάνουν και κάποιες συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους. Τους προσεγγίζουν και κάνουν κάποιες συζητήσεις. Αυτό γίνεται παντού, δεν είναι σε σκάλα να διαποκαλύψει. Τον κύριο Λάβρο πότε τον προσλάβατε? Θυμάστε. Πρέπει να ήταν τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Εάν άκουσε αιτήματα όμως, μα δεν μπορεί να το ψάξει κανείς. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για τρομοκρατία. Από ποιον? Δεν μιλάμε γενικά για κρατούμενα. Από ποιον? Τα υπηρεσίες φωτιάς θα βάλουν θέματα κατά τη γνώμη μου, όμως πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι κρατουμένοι, δεν έχουν δικαιώματα? Όχι, του λέει, όχι. Αλλιώς θα τους εκτελέσουμε. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό. Του λέει στο διάλογο ότι δεν είναι δικός μας ο υπουργός. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά. Συγγνώμη, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος απαιτούσε ένα κομπιούτερ, να πω ένα παράδειγμα, για να σπουδάσει. Είναι κακό να τον ακούσει κάποιο και να πει δεν γίνεται αυτό. Μισό λεπτό. Αυτό όμως δεν είναι συζήτηση με τη δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Θα τα πούμε μετά. Α, κοιτάξτε, η πολιτεία δεν υπάρχει ανθρώπινο όν που να μην του αναγνωρίζει την ανθρώπινη ιδιότητα και να μην επικοινωνεί μαζί του. Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, χαρακτηριστικό του είναι το ότι επικοινωνεί και αυτή του την ανθρώπινη ιδιότητα την αναγνωρίζουμε όλοι. Επαναλαμβάνω, άλλο μια διαπραγμάτευση με μορφή παζαριού, την οποία οφείλει το κράτος ποτέ να μην κάνει. Και άλλο ο εκβιασμός, στον οποίο οφείλει να μην, όχι μόνο οφείλει να μην υποκύπτει, αλλά οφείλει και να τιμωρεί. Και άλλο είναι να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Απλώς, ας πούμε, απλώς ο κύριος Πανούσης λέει, παρουσιάζει μια εικόνα όπου εσείς διαπραγματευόσασταν αιτήματα και συζητούσατε για να κάνετε νομοθεσία. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε αν εσείς είχατε ενημερωθεί. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε αν εσείς είχατε ενημερωθεί για τις... Για πείτε μας. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Πανούσης ακριβώς, αλλά αυτό το οποίο μου αναφέρετε εσείς δεν συνέβη ποτέ.
Ουδέποτε έγινε μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση για τα νομοθετήματα τα οποία θα διαμορφώνονταν, και απόδειξη αυτού ήταν ότι ο νόμος ο οποίος προέκυψε είχε πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες άφησαν απογοητευμένες κάποιες ομάδες κρατουμένων, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο μου έκαναν και επιθέσεις, και όπως σας ανέφερα και στην αρχή. Δεν επιτέθηκα εσάς, τον παρούσα επιτέθηκα. Ήταν άλλο θέμα η νομοθεσία, πώς θα ετοιμαστεί, πώς θα ψηφιστεί από τη Βουλή, και άλλο θέμα ήταν ένα αίτημα το οποίο αφορά μια απεργία πείνας, μια συνθήκη στις φυλακές κλπ. Κύριε Υπουργέ, να σας ξαναρωτήσω. Για τις ηχογραφήσεις αυτές τις οποίες επικαλείται ο κ. Πανούσης, εσείς είχατε ενημερωθεί? Θα επανέλθω στην αρχική μου απάντηση. Ενδιαφέρει αυτό την εξεταζόμενη υπόθεση και δεν θέλω να σας απαντήσω. Ναι, επιμένω, διότι αν εσείς είχατε ενημερωθεί, πάλι αλλάζει το σκηνικό. Διότι έπρεπε να έχετε ενημερωθεί, γιατί από τις συνομιλίες αυτές, εάν είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Πανούσης, υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι αποδεκτό από εσάς, από την πλευρά σας. Έτσι, κύριε Οικονομέα, ναι. Λυπάμαι. Με πιέζετε να απαντήσω για το ίδιο πάλι θέμα. Εντάξει, εμείς συνηθίζουμε να ρωτάμε 2-3 φορές. Συνεργασία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εγώ σας απάντησα για θέματα τα οποία είναι γενικά, δεν πρέπει να γίνεται γενικά. Αλλά ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό το τρίγωνο γενικώς υφίσταται. Το τρίγωνο είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΕΕΠ. Έχετε καμία επαφή με την ΕΕΠ? Κοιτάξτε, η επαφή μου είναι με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις υπηρεσίες του. Ναι. Διότι εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω το ότι εγώ ήθελα να τα πω στον Τσίπρα, αλλά τα πα στο ρουμπάτι αν τα πει στον Τσίπρα. Είναι λίγο κουφό κι αυτό. Ο κύριος Λάμπρου είναι ακόμη μετακλητός υπάλληλος του Υπουργείου. Ο κύριος Λάμπρου δεν ξέρω, πρέπει να είναι. Λέει. Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι πια. Δεν είναι, όχι. Πότε, επειδή μιλάτε εσείς, βρεπετε. Ρώτα τον Υπουργό, απαντάει ο Υπουργός. Από πότε δεν είναι μετακλητός ο κύριος Λάμπρου? Νομίζω ότι με το τέλος του καλοκαιριού έληξε η θητεία. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την ημερομηνία. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.